Η ΔΕΘ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκινάει πλέον τι προετοιμασίε για την παρουσίαση τη φετινή ατζέντα, η οποία περισσότερο αποσκοπεί στην διαχείριση των μεγάλων αποτυχιών του καλοκαιριού παρά στο να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στου πολίτε για το πώ θα τα βγάλουν πέρα σε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Επί τη ουσία, παροχέ δεν θα υπάρξουν, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή που οι επόμενε εκλογέ απέχουν πάρα πολύ, αλλά θα υπάρξουν μεταρρυθμίσει οι οποίε θα δίνουν την ελπίδα στου Έλληνε πω κάτι θα πάει καλά στο μέλλον. Αυτέ θα είναι το εργασιακό νομοσχέδιο που θα υπόσχεται εργασία με πολύ καλέ αμοιβέ και που θα περιέχει δύσκολε και αντιεργατικέ διατάξει όπω εργασία 16 ώρων. Νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτο που θα περιλαμβάνει σκληρέ διατάξει για αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων σε κάθε δομή του κράτου. Επίση, προβλέπεται διάταξη με την οποία θα επιτρέπεται πλέον η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρεθεί σε δύσκολη θέση να απολογηθεί για τα θέματα ασφάλεια του πολίτη με κορυφαίο γεγονό τη φωνική έφοδο των Κροατών Χούλιγκαντ στη Νέα Φιλαδέλφια όπου η αστυνομία βρέθηκε πρωτετελεσμένον.